ενώπιον του ανακρίτη Χανίων αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί για να απολογηθούν ως ο φρονιστικός υπάλληλος του καταστήματος κράτησης, κριτή 1 της Αγιάς και ένας ιδιώτης που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες μέσα στη φυλακή. Οι φερόμενοι δράστε συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο στη διάρκεια επιχείρηση και σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει και δύο έγκλειστου στο κατάστημα. Ο εισαγγελέα, τον οποίο οδηγήθηκαν, του άσκησε δίωξη, για τα κατά περίπτωση αδικήματα τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένε περιπτώσει διακίνηση ναρκωτικών κατ' εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου από κοινού, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, παράβαση καθήκοντο, παράνομη κατοχή όπλων και φυσικείων, ηθική αυτούργία σε προμήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο σε κατάστημα κράτηση, παράνομη κατοχή όπλων εντό φυλακή και προμήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Σύμφωνα με τι αρχέ, η εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε και διακινούσε ναρκωτικά μέσα στη φυλακή δρούσε από τον περασμένο Μάιο. Όπω προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους και με συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Κομβικό ρόλο είχε ο σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίο ήταν επιφορτισμένο με την παραλαβή, μεταφορά και εισαγωγή των ναρκωτικών στο κατάστημα κράτηση, λαμβάνοντα οδηγίε από του δύο έγκλειστου, ενώ η αμοιβή του ήταν 500 ή 1000 ευρώ ανάλογα με την ποσότητα των ναρκωτικών που εισήγαγε. Εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του, απέκρυπτε τα ναρκωτικά κυρίω στον χώρο των μαγειρίων, από όπου τα παραλάμβαναν οι συνεργοί του. Μέχρι στιγμή έχει διαπιστωθεί ότι η εγκληματική οργάνωση εισήγαγε τουλάχιστον έξι φορές ναρκωτικές ουσίες στο κατάστημα κράτηση, ενώ ο φρονιστικός υπάλληλος έχει παραλάβει τουλάχιστον τρει φορές χρηματικά ποσά ύψους 500 ευρώ. Μάλιστα, για να διευκολύνει κρατούμενο συνεργό του, προμηθεύτηκε και εισήγαγε στο κατάστημα κράτηση μια τηλεφωνική σύνδεση.